Η Μούμια είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία Alex Kertman, ο οποίος να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη ταινία που γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί, κατά κύριο λόγο σενάριογράφος είναι. Πρωταγωνιστούν οι Tom Cruise, Sofia Boutella και Annabelle Wallis και είναι η τέταρτη, νομίζω, πέμπτη εκδοχή του αυτού του τέρατος, αυτού του μύθου, της Μούμιας. Και ως γνωστόν είναι στην προκειμένη μια αρχαία ιερής είναι γυναίκα αυτή τη φορά η Μούμια, είπα να κάνω το κάτι διαφορετικό, η οποία κάτω από κάποιες συνθήκες, τέλος πάντων, στις οποίες μπλέκεται ο χαρακτήρας του Tom Cruise, ξυπνάει και αρχίζει και σπέρνει τον πανικό. Από ό,τι φαίνεται, η Marvel έχει ξεκινήσει ολόκληρη σχολή με το θέμα Universe. Λοιπόν, γιατί την έχουν αρχίσει και να την αντιγράφουν αρκετοί. Και από ό,τι φαίνεται, την αντέγραψε και εδώ πέρα η Universal, η οποία αποφάσισε με αυτήν την ταινία, τη Μούμια, να ξεκινήσει το δικό της Monster Universe. Ο κόσμος το έχει ονομάσει Monster Universe, όπου θα έχει μέσα τη Μούμια, το Creature from the Lagoon, Δράκουλα, όλα αυτά. Το οποίο τελικά το ονόμασε Dark Universe και μάλιστα ήταν τόσο σίγουροι δηλαδή ότι θα είναι ok, ότι θα είναι το Universe, θα γίνει χαμός με αυτό, που σκεφτείτε ότι στη Μούμια, πέραν από το logo της Universal και όλα αυτά, η ταινία πρώτα ξεκινάει με το logo Dark Universe. Και ξεκινώντας η ταινία, η εισαγωγή της, όντως φαίνεται ότι θα είναι σοβαρή. Είχε πολύ ωραία εισαγωγή η ταινία, που σου λέει έτσι για την όλη η ιστορία της Μούμιας, όλα αυτά και το ύφος και το πώς θα παρουσιάζει. Όλα φαίνονταν ότι θα είναι έτσι σκοτεινή, ωραία ταινία. Μέχρι που ξαφνικά πας στην επόμενη σκηνή και ξαφνικά είσαι σε μια μπάντι κομική περιπέτεια. Και λες ναι, okay. Και μετά πας στην επόμενη σκηνή και είναι κάτι διαφορετικό και στην άλλη σκηνή και είναι κάτι διαφορετικό και εν ολίγης θέλω να καταλήξω στο ότι το ύφος αυτής της ταινίας, παιδιά, είναι από εδώ και από εκεί. Δυστυχώς δεν μπορεί να αποφασίσει αν είναι κομική ταινία, αν είναι οικογενειακή ταινία, αν είναι περιπέτεια, αν είναι thriller. Δεν ξέρει τι θέλει. Δεν είναι ότι προσπαθεί να συνδυάσει όλα έξυπνα κτλ. Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Και σε να μην έφτανε αυτό, τα κομικά στοιχεία, έστω όσο άκυρα, αν τύχει και είναι, ή okay, κάποια μπορεί και να κολλάνε, ας πούμε, μέσα, κατά κύριο λόγο δεν είναι και ωραία. Π.χ. θα πιάσω το πιο τρανό στοιχείο για κομικό. Ένας ολόκληρος χαρακτήρας. Λοιπόν, υπάρχει ένας χαρακτήρας μέσα στην νέα, ο οποίος είναι ο κολλητός του χαρακτήρα που υποδίεται ο Tom Cruise, ο οποίος είναι παντελώς άχρηστος, εκτός από ενοχλητικός. Δεν έχει κανένα νόημα να είσαι αυτό το έργο, αν τον πάρεις και τον βγάλεις, θα πάρει σιν, θα πάρει πόντους ταινία. Ούτε θα αφαιρεθούν, ούτε θα μείνει στάσιμη. Θα γίνει καλύτερη. Έχεις ένα χαρακτήρα με κάκιστο χιούμορ, ενοχλητικό χαρακτήρα και παντελώς άχρηστο σεναριακά. Μιας που έχουμε πιάσει χαρακτήρες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει ένα ιδιαίτερο παράπονο. Η Σοφία Μπουτέλα όσον αφορά τη Μούμια έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Tom Cruise για το χαρακτήρα που υποδιόταν έπαιξε καλά. Τώρα εντάξει, αυτό το σενάριο του δόθηκε. Εκεί έπρεπε να κάνει τον αστείο, τον κλόουν. Εντάξει, όχι, μην το τραβήξω. Τέλος πάντων, να κάνει την πλάκα του. Εκεί να είναι σοβαρός. Εκεί να έχει τις κοινές δράσεις που να σημειωθεί. Οι κοινές δράσεις είχε ειδικά μία πολύ ωραία σκηνή με ένα αεροπλάνο που πέφτει, που ήταν φοβερά καλογυρισμένη και μπράβο του, ήταν πολύ καλή σκηνή και σου ανεβάζει προσδοκίες για όλες τις κοινές δράσεις που θα έχει μέσα, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το peak και είναι και στην αρχή της ταινίας, δεν ήταν έτσι μετά, τέλος πάντων το προσπερνάμε. Λοιπόν, οπότε όσον αφορά τους τοπιούς δεν είχα κανένα παράπονο. Σε γενικές γραμμές δεν είναι κακή ταινία, δηλαδή δεν είναι ότι θα σας πω μην πάτε να τη δείτε καν ή οτιδήποτε που έχει πάρει, ξέρω εγώ, με τα σκορ 40 τι έχει πάρει. Εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο κακή, αλλά είναι κρίμα γιατί είχε το υπόβαθρο να γίνει πολύ καλύτερη και εφόσον είναι και η πρώτη ταινία για ένα universe που πάνε να χτίσουν, είναι κρίμα αυτό το universe να μην έχει ταυτότητα, διότι η συγκεκριμένη ταινία δεν έχει ταυτότητα και αυτόματα σε κάνει ανησυχείς και για τις υπόλοιπες ταινίες, αν θα έχουν ταυτότητα και το universe, το dark universe γενικότερα. Οπότε, για να καταλήξουμε, θα πω έτσι με μια αλφα επιοίκεια ότι το συγκεκριμένο το έργο σας το προτείνω μόνο με μισό εισιτήριο. Αν έχετε δει το έργο, πείτε μου στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε. Επιπλέον, πείτε μου ποια από τις εκδοχές της Μούμιας, αν έχετε δει, είναι για σας καλύτερη. Για μένα είναι η original, η ασπρόμαυρη. Αν έχετε δει μόνο με τον Brendan Fraser, δεν πειράζει, πείτε μου ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.